Βρεθήκαμε εδώ σήμερα στο φιλόξενο χώρο της Αντιπεριφέρειας Χανίων, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης του κ. Σταύρου του Αρναουτάκη, του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων του κ. Καλογερή, και δεχτήκαμε μια πάρα πολύ ευγενική προσφορά 170 τάμπλετ για τους μαθητές της 3ης Λυκείου του νομού μας, όλων των σχολείων του νομού μας και γενικών λυκείων και ΕΠΑΛ, μαθητές που συμμετέχουν στην εξαποστάσεως εκπαίδευση που έχει ξεκινήσει το τελευταίο μήνα στη χώρα μας. 170 τάμπλετ για παιδιά της ΓΑΜΑ Λυκείου που έχουν ανάγκη, που έχουν πρόβλημα και οικονομικό, για να μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα μέσα στη ψηφιακή εποχή που πρέπει να ζούμε. Είναι μια συμβολική κίνηση απέναντι στους μαθητές. Ξεκινούμε από εδώ από τα Χανιά, αλλά το επόμενο χρονικό διάστημα θα δώσουμε σε όλα τα σχολεία της Κρήτης όσα παιδιά έχουν ανάγκη. Είναι μια προσπάθεια που έγινε να βοηθήσουμε την 3η Λυκείου για όσους από αυτούς επιθυμούν και δεν έχουν δυνατότητα να ενισχύσουν την διδασκαλία τους εν όψη των εξετάσεων για τις εισαγωγικών εξετάσεων για τα ανώτερα παιδευτικά ιδρύματα, και σε συνεννόηση με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας και τους διευθυντές των σχολείων εντοπίσαμε πράγματι ποια παιδιά δεν έχουν τον εξοπλισμό τον κατάλληλο για να μπορούν μέσω ίντερνετ να έχουν μια βοήθεια στη μάθησή τους. Και μάλιστα, επειδή ακριβώς το αριθμό δεν μπορεί να καλύψει όλη την ηλικία, είπαμε να εστιαστούν κυρίως σε παιδιά τα οποία έχουν ενδιαφέρον και προοπτική να το αξιοποιήσουν σωστά και όχι σαν παιχνίδι. Και αποδεδειγμένα τα παιδιά αυτά, τα οποία προφανώς δεν βγαίνουν τα ονόματά τους προς τα έξω, δεν έχουν την δυνατότητα, την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν από μόνοι τους το ψηφιακό εργαλείο εκείνο, το οποίο θα τους βοηθήσει για να είναι στην ισότιμη σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά να συμμετέχουν στις εξαποστάσεις. Κάνουμε μια απόπειρα να καλύψουμε όλα τα σχολεία που θα συμβεί και περιφερειάρχης. Προς το παρόν δεν είναι εύκολο, αλλά τουλάχιστον με αυτή τη μικρή προμήθεια, η οποία είναι και όπως ξέρετε, τα υλικά αυτά τώρα είναι και λίγο δυσέβρετα. Δηλαδή τα ψάξαμε σε όλη την Ελλάδα για να μπορέσουμε να βρούμε τον αριθμό αυτών και να καλύψουμε ένα μέρος των αναγκών μας. Ελπίζουμε σε μελλοντικά να μπορούμε να καλύψουμε όλες τις τάξεις, ειδικά δηλαδή, όλη την τρίτη δικαίωμα αυτό που μας ενδιαφέρει, και σιγά σιγά και όλα τα υπόλοιπα παιδιά τα οποία δεν μπορούν, δεν έχουν τον τρόπο να καλύψουν αυτή την ανάγκη. Ο εξοπλισμός αυτός πηγαίνει στο σχολείο, αν έχετε υπόψη σας. Θέλω να πω εδώ ότι η προσφορά της και η συμβολή και η ευαισθησία της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πρόσωπο και του κ. Αρναουτάκη και του κ. Καλογερή και όλων όσων ενεπλάτησαν σε όλη αυτή την ιστορία είναι κάτι το οποίο εμάς μας χαροποιεί, μας δίνει τη δύναμη να σκεφτούμε παραπάνω πράγματα σε σχέση με το πώς ακριβώς αντιλαμβανόμαστε την εκπαίδευση και πώς ακριβώς θέλουμε να προσφέρουμε σε αυτά τα παιδιά σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θέλω να ευχαριστήσω πάλι την τοπική αυτοδιοίκηση για την ευγενική αυτή προσφορά της και τη στήριξη που μας δίνει και τα διδάγματα που δίνει στα παιδιά του νομού μας και στις οικογένειές τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέσα από το ΠΕΠ Κρήτης δώσει 2,5 εκατομμύρια στο Υπουργείο Παιδείας πριν από 2 χρόνια για την ψηφιακή αναβάθμιση όλων των σχολείων της Κρήτης. Ο διαγωνισμός είναι εν εξελίξη και πιστεύουμε ότι μέχρι το καλοκαίρι θα έρθουν όλα αυτά τα πράγματα που ήταν στο διαγωνισμό για να πάνε στα σχολεία του νησιού. Εμείς θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια ούτως ώστε σε αυτή τη νέα εποχή που πρέπει να συμβάλλουμε όσο μπορούμε και είναι υποχρέωσή μας, τα παιδιά μας να έχουν τα καλύτερα υλικά για να μπορούν να παρακολουθήσουν και τα μαθήματα, αλλά και να έχουν ένα καλύτερο μέλλον και ένα καλύτερο αύριο.